Το δοκιμάζω και φεύγω και πάω λίγο δίπλα από την Κατερίνη στη Νέα Έφεσο, έτσι δεν είναι, Απόστολε? Ναι. Πάμε εκεί όπου μας περιμένουν παιδιά που κάνουν ρέμπλικες. Δεν λέω περισσότερα πράγματα. Φεύγουμε από την παραλία Κατερίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ. Δοκιμάζουμε το λαβράκι και πάμε να κάνουμε test drive μετά το test food. Αφήνουμε το πρωινό λαβράκι και την παραλία Κατερίνης. Κατευθυνόμαστε στη Νέα Έφεσο. Εκεί θα συναντήσω δύο φιλαράκια μου, τον Θανάση και τον Ηλία. Στο μάτι του Απόστολου Λάγιου. Απόστολε, πάρε λίγο να δούμε την κεραία πώς τη σηκώνεις. Δείτε λίγο πώς σηκώνει την κεραία ο Αποστόλης. Για πλάκα τη σηκώνει την κεραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Σε πόση ώρα φτάνουμε από την Ολυμπιακή Ακτή? Λιγότερο από 5-10 λεπτά. 5 με 10 λεπτά πάμε πάνω. Κάτι μοναδικό, πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι γίνεται, υπάρχει τέτοιο εργοστάσιο εδώ, όπου κάνει πιστά αντίγραφα. Πιστά αντίγραφα της Porsche, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό όλα, τα παίρνει πάρα πολλοί κόσμος. Ό,τι μοντέλο βγαίνει εκεί στο Μιλέτο Γκαγανέλη φεύγει κατευθείαν στην Ιταλία. Το μοναδικό εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Και όχι αυτοκίνητα απλά, μιλάμε για πιστά αντίγραφα της Porsche. Ένα καφέ ρε Λάγιο, δηλαδή. Θα πιούμε ένα καφέ. Είμαστε άϊπνοι σε λέω. Μετά στην Κατερίνη, στο πεζόδρομο της Κατερίνης. Μέχρι αλλά... το πεζόδρομο της Κατερίνης, εγώ και η Αναστασία που θα παίξουμε αγώνα, τι είναι εσείς. Εγώ θα δω τώρα. Καπεδάκι. Σιγά βρε κατάκι. Λοιπόν, ένα από τα ωραία, από τα πιο ωραία γυρίσματα ίσως τα οποία θα γίνουν είναι αυτό εδώ. Χρόνια τον παρακαλούσα τον Λάγιο για να με φέρει. Δεν μπαίνει κανένα στη ρεπλικάρ. Μπήκαμε στο μαγικό κόσμο του αυτοκινήτου. Ρέμπλικα Ελλάς. Για τους λάτρεις της αυτοκίνησης μιλάμε για έναν ναό. Ο Ηλίας και ο Θανάσης μας υποδέχονται θερμά και μας εξηγούν με υπομονή όλα τα στάδια για να κατασκευαστεί το αυτοκίνητο. Είμαι φοβερό παιδί, να το ξέρεις. Δεν θα πεινάσει ποτέ και θα περάσει τέλεια μαζί μου. Αρκεί βεβαίως να αναφέρω να έχω μία ρέπλικα. Ναι. Έτσι, Ηλία, λέμε για την κόρη τόση ώρα. Βρισκόμαστε στην Νέα Έφεσο. Όχι, ρέπλικα Ρελάς. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξεκινάμε από την πλεξούδα. Για όσους ασχολείστε με τα αυτοκίνητα, προφανώς θα την ξέρετε. Εδώ είναι μια πλεξούδα για το αυτοκίνητο το. Του Spitzer. Στην ρέπλικα Ρελάς. Κατασκευάζονται δύο πιστά αντίγραφα της Porsche. Porsche 356. Και η Porsche 550. Δύο αυτοκίνητα που η πραγματική τους αξία είναι τεράστια. Η Replica Ελλάς είναι από τις εταιρείες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει σε όλη την Ευρώπη. Μια εταιρεία με πολλές διακρίσεις και πάρα πολλές παρουσίες σε διάφορα διεθνή σαλόνια αυτοκινήτου. Όπου και να πάνε αυτά τα δύο Ελληνόπουλα αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Replica Ελλάς. Let your passion drive you. Του Spitzer. Το ναι. 356. Ναι. Το 356. Καταρχήν, Ηλία, πώς ξεκίνησε η ιδέα να κάνεις ρέμπλικες? Και πάμε να δούμε και μία ρέμπλικα που έχουμε εκεί πέρα. Ξεκίνησε το 2008. Ανοίξτε, βρε, να δούμε εγώ σε ποιο αυτοκίνητο θα κάνω ένα test drive. Εξ αρχής ήταν αυτή η δουλειά μου και στο εξωτερικό. Ναι. Πριν έρθω για πάντα στην Ελλάδα. Το 1996. Ναι. Δεν συζητιόταν καν αυτό να γίνει εδώ στην Ελλάδα και πήρα την απόφαση μέσα στην κρίση να το κάνω. Μέσα στην κρίση να κάνεις, να ξεκινήσεις τις ρέπλικες. Και εδώ έχουμε ένα μοντέλο. Αυτό είναι το white body. 356 το white body είναι σχεδιασμός δικό μας καθαρά. Δεν είναι αντιγραφή από δεν κάποιο δεν είναι αντιγραφή αμάξι. Γιατί βλέπω ότι εδώ είναι λίγο πιο φωσκωμένα τα φτερά για αυτούς που ασχολούνται. Είναι το μοναδικό, το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής αυτοκίνητο και μάλιστα χειροποίητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς. Και βρίσκεστε στη Νέα Έφεσο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Μπράβο. Αλήθεια, όταν σας ανακαλύπτουν από όλο τον κόσμο, Μοντε Κάρλο λέγαμε λίγο πριν με το Πατσανάκι σου, ναι. Τα πάτε καλά.
Ποιος θα πάει πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα, έχετε θέμα? Όχι, έτσι. Όχι, ο στόχος μας είναι όχι μόνο να κάνουμε εξαγωγές, ναι, και να φέρουμε συνάλλαγμα στην Ελλάδα, είναι, ναι, να δείξουμε και σαν Ελλήνες ότι μπορούμε να κάνουμε στο εξωτερικό. Να κάνετε και άλλα πράγματα, ε. Φυσικά, και πάντα ψηλά το όνομα Replicar Ελλάς, ναι, και το Ελλάς εκεί κολλάει ο κόσμος, κοιτάει, σου λέει τι γίνεται στην Ελλάδα, φτιάχνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Πόσο... και λέμε εμείς, ναι. Πόσα αυτοκίνητα έχουν φύγει? Μέχρι στιγμής είναι κοντά στα 40. Εδώ έχουμε τα καλούπια στο βάθος. Αυτό που λένε μη σπάσει το καλούπι, πώς βγήκε? Αυτό γίνεται όλο χειροποίητο, δηλαδή, ναι, με μέτρα, ναι, πώς ήταν το πρότυπο, δηλαδή το αυτοκίνητο. Έχει κάποιες διαφορές, δεν μπορεί να είναι, δεν κάνει να είναι 100% όπως είναι το γνήσιο, ναι, γιατί εκεί θα είχαμε θέμα. Αυτές είναι, αυτά είναι τα υποπλαίσια τα σασιά μας, ναι, είναι ενίσχυση, δηλαδή, ναι, ενίσχυση του αμαξώματος. Από σίδηρο είναι? Σίδηρο, ναι. Σίδηροκατασκευή είναι αυτό, ναι. Ναι. Και ενώνεται, δηλαδή κολλιέται μαζί με το αμάξωμα που είναι πολυεστερικό. Ο γιος είναι που θα το πάρει το άλλο, ε. Άρα, και... εδώ ταιριάζεται η πόρτα, δηλαδή το αμάξωμα. Τώρα μπήκε το υποπλαίσιο, το σας είπα, σας έδειξα προλίγο. Και εδώ τώρα ταιριάζονται ένα-ένα τα πράγματα πάνω. Πόσα τέτοια κομμάτια έχετε πουλήσει στην Ελλάδα? Τέτοια. Στο εξωτερικό? Κοντά στα 35. 40. Κοντά στα 40. Και έχονται νέες παραγγελίες. Εμείς ήρθαμε σε μια εβδομάδα που έχουν φύγει όλα τα αυτοκίνητα. Τα τελευταία που πήγανε? Τα τελευταία πήγαν η Ιταλία. Η νέα γενιά βλέπω ότι συνεχίζει εκεί, βάφει, του βάζει τη σκληρή δουλειά στην αρχή. Ηλία, χάρηκα. Χάρηκα. Πάω μια βολτίτσα. Τα λέμε σε κανένα 3-4 χρόνια. Bye bye. Γεια. Μετά την ανάλυση μερικών τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, μπαίνω με τον Ηλία και κάνω μία βόλτα στη Νέα Έφεσο. Μοναδική εμπειρία. Ηλία, φοβάσαι τώρα που το έχω εγώ? Εντάξει. Από ταξίδι πώς πάει? Πολύ καλά. Πήγα το καλοκαίρι με τη γυναίκα μου Λευκάδα. Φαντάζομαι τι έγινε στον δρόμο, ε. Του καταευχαριστήθηκαμε. Ναι. Πολύ φωτογραφία βγήκα. Πάρα πολύ. Με άρεσε πάρα πολύ. Έγινε στάρ, ε. Συνήθως δεν τα οδηγάω τόσο μακριά τα αυτοκίνητα λόγω χρόνου με τη δουλειά μας και όλα αυτά. Και είπα μία φορά, ας πάμε με το δικό μας αυτοκίνητο και κάναμε πάνω από 1500 χιλιόμετρα. Εμείς δυστυχώς κάναμε 1500 μέτρα. Ο Ηλίας προορίζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για το γιο του. Και ήταν πολύ ωραίο. Μια άκρος οικογενειακή επιχείρηση. Το γούσταρες, ε. Αυτό θα το δίνεις? Όχι, είναι, ναι, όπως είπαμε, για το γιο μου. Ο οποίος είναι μέσα στο εργοστάσιο και εργάζεται πυρετοδός για την καινούργια παραγγελία. Ένα σε πουλήσει και λοιπά είναι το σπίτσερ, εκεί προσδιοριζόμαστε και με το 550 το Spider και σαν τρίτο το white body αυτό. Α, αυτό τώρα τι, πώς λέγεται? Είναι το 356 το white body. Επιστρέψαμε στην νέα βάση. Πάντως έγινε πολλοί κόσμος, σ' αγάπησαν. Να και ξεκίνησες μόνος. Πριν 7 χρόνια δεν ήταν έτσι. Πολλοί με κοροϊδεύαν. Ναι. Και γι' αυτό έμεινα στην Ελλάδα, για να τους αποδείξω σώπα, το πόσο, ναι, πολύ είναι αυτοί οι όλοι τους. Δεν πιστεύαν. Τελικά τα κατάφερες. Αυτό ήταν και η σκέψη μου, αυτό ήθελα να περάσω και αυτό πέρασε. Ο Ηλίας με τον μπατζανάκι του τον Θανάση από Πείσμα μείνανε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στη Νέα Έφεσο και τα κατάφερα. Ηλίας, είσαι φοβερός. Έχω να σας πω ότι είναι φοβερός και σαν οπερατέρ, έτσι. Λοιπόν, όταν θα το κάνουμε τουρμπίσιο τώρα, θα βάλουμε και άλλα άλογα μέσα, θα κάνουμε και άλλη βολτίτσα. Εδώ είμαστε στην Νέα Έφεσο, στο site, πού μπορούμε να σας βρούμε? Στη replicarellas.com.
Να είσαι γιος και να κάνεις τέτοια ωραία αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Περιοδία στην Πιέρια. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Μ' άρεσε, ωραίο. Θα μου κάνει μια οικονομική τιμή και θα το πάρω.